την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με στόχο την άσκηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, γεγονός που δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, στόχευσε η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Ιαννητών σε συνεργασία με την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Η ημερίδα με τίτλο Κτηνοτροφία και Περιβάλλον απευθύνθηκε στους σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής και περιέλαμβανε ομιλίες από τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβότητας και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων με αντικείμενο την κτηνοτροφία και το υδάτινο στοιχείο και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε προστατευόμενα οικοσυστήματα. Στην πρωτοβουλία αυτή αναφέρθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, τονίζοντας πως θα ακολουθήσει στενότερη συνεργασία και για την προβολή της Γαλακτοκομικής Σχολής που έχει μια σημαντική ιστορία και παράδοση. Θεωρούμε και θέλουμε ο σύγχρονος αγρότης, ο αυριανός επαγγελματίας, να είναι σύμμαχος, ο καλύτερος σύμμαχός μας στο περιβάλλον. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο πιο προστατευμένο είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, τόσο υπεραξία θα έχει το αγροτικό προϊόν το οποίο θα παραχθεί. Με αυτές τις σκέψεις, οι δύο φορείς της πόλης, και θέλω να τους ευχαριστήσω, οι δύο φορείς των προστατευόμενων περιοχών, παρουσιάζουν δύο διαφορετικές ομιλίες. Η μία που έχει να κάνει με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αύριο θα αναπτύξουν δραστηριότητες κοντά στο υδάτινο στοιχείο, και για αυτούς που αύριο θα αναπτύξουν δραστηριότητες στα ορεινά, προκειμένου να είναι επαγγελματίες, να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και να έχουν επιχειρήσεις οι οποίες θα παράγουν αγροτικά προϊόντα τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στο εξωτερικό. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τη Γαλακτομική Σχολή και με τη διοίκηση της Γαλακτομικής Σχολής. Σχεδιάζουμε πολλά πράγματα και έχουμε στο μυαλό μας να στηρίξουμε τις προσπάθειές της για την καλύτερη προβολή της σχολής και για την αναβάθμιση του επίπεδου σπουδών, πράγμα το οποίο έχει γίνει και από το κράτος. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι ενταγμένος στην εκπαιδευτική διαδικασία της Γαλακτοκομικής Σχολής, προκειμένου και τα προϊόντα που παράγονται να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα και να έχουν το χαρακτήρα του κάθε τοπικού περιβάλλοντος, καθώς αυτό είναι κάτι που επιλέγει πλέον και ο καταναλωτής, όπως σημείωσε η διευθύντρια της σχολής Αλεξάνδρα Μέγα. Η κτηνοτροφία επηρεάζει είτε με θετικό τρόπο είτε με αρνητικό τρόπο το περιβάλλον. Εμείς θέλουμε οι μαθητές που έρχονται εδώ, ερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, να μάθουν να σέβονται το περιβάλλον, οι δραστηριότητές τους να προάγουν την ποιότητα και έτσι το γάλα που παράγεται και τα προϊόντα που παράγουν να είναι αναβαθμισμένα ποιοτικά, να έχουν το χαρακτήρα κάθε τοπικού περιβάλλοντος, κάθε ιδιαίτερου οικοσυστήματος, γιατί αυτό επιδιώκει πλέον και ο καταναλωτής, έχει απαιτήσεις ο καταναλωτής από το προϊόν που καταναλώνει, να παράγεται με σεβασμό στη φύση. Υπάρχουν και πρότυπα πλέον που το αποδεικνύουν. Ήταν πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μας έδωσε ο Δήμος Ιωαννητών και ευχαριστούμε θερμά προσωπικά τον κύριο Βλέτσα και τους επιστήμονες από τους φορείς των υδάτινων οικοσυστημάτων, όπως είναι ο φορέας της Παμβότιδας, και των ορεινών, όπως είναι ο φορέας των Τζουμέρκων. Ήταν σήμερα εδώ. Ανάλυσαν στους μαθητές μας, τους εξήγησαν, τους έπεισαν πώς θα πρέπει από εδώ και πέρα να αντιμετωπίζουν αυτή την αλληλεπίδραση της κτηνοτροφίας, των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγονται με το φυσικό περιβάλλον. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας και ελπίζουμε σε βαθύτερη συνεργασία και με τους φορείς και με το Δήμο Ιαννητών. Την αναγκαιότητα όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στα προστατευόμενα οικοσυστήματα να αποτελούν και θεματοφύλακες του περιβάλλοντος, ενισχύοντας το έργο των φορέων διαχείρισης, τόνισαν από την πλευρά τους οι πρόεδροι των φορέων διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Φίλιππας Φίλιος και Σεραφείμ Φελέκης αντίστοιχα. Κάνουμε αυτό το σεμινάριο που είναι ουσιαστικά για την προώθηση της πρωτογενούς παραγωγής, για την προώθηση της κτηνοτροφίας, όχι μόνο στην περιοχή την ορεινή, αλλά και στον κάμπο, στον χώρο δηλαδή διαχείρισης του φορέα της Λίμνης. Διότι δεν υπάρχει στην νομοθεσία κάτι αντίθετο και υπάρχει μια σύγχρονη αντίληψη ότι όπου υπάρχουν νερά, υπάρχει βόσκηση, υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή. Στην Ήπειρο το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις που μπορούν να αποδοθούν στην κτηνοτροφία. Και όπως καταλαβαίνουμε, το οικονομικό όφελος με τα παραγόμενα προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως σημαντική είναι και η δουλειά που προσφέρει η σχολή. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη παρουσιάζουμε σήμερα όλες τις νεότερες απόψεις
της νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της περιβαλλοντικής διαχείρισης των βοσκοτόπων, ώστε οι μαθητές οι οποίοι αύριο θα βγουν ως γαλακτοκόμοι ή ως κτηνοτρόφοι να γνωρίζουν και να βελτιστοποιούν την παραγωγή τους. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική συνεργασία που αποφέρει και τοπικά και πανελλαδικά ένα όφελος. Είναι σημαντικό που γίνονται τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο γιατί αποδεικνύεται ο ρόλος των προστατευόμενων περιοχών και του περιβάλλοντος για την πρωτογενή παραγωγή, αλλά κυριότερα ο ρόλος των παραγωγών, των ανθρώπων δηλαδή που θα ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και τη γαλακτοκομεία στις προστατευόμενες περιοχές, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη οι ίδιοι έχουν αναγνωριστεί ως χρήστες του χώρου και διαχειριστές της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λανθασμένα στη χώρα μας, τα προηγούμενα 20 έτη θεωρούσαμε ότι το περιβάλλον και η προστασία της φύσης προϋποθέτει την απουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι έτσι και επιτρέψτε μου να το πω από την άποψή μου και από την επαγγελματική μου δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που μας έχουν οδηγήσει να απολαμβάνουμε ένα περιβάλλον καλής ποιότητας. Αυτές οι κινήσεις που γίνονται και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στο Δήμο Ιωαννιτών. Ο αντιδήμαρχος ο κύριος Βλέτσας μας κάλεσε και οργανώνει αυτό το πράγμα εδώ και 15 μέρες μαζί με τη διεύθυνση της γαλακτοκομικής σχολής. Αποδεικνύουν ότι όλοι οι δρόντες μιας περιοχής, για να μην πω οι φορείς, μιας και οι φορείς διαχείρισης των εθνικών πάρκων είναι υποκατάργηση, όλοι οι δρόντες πώς συνεργάζονται για να δημιουργήσουν γνώση, να επικοινωνήσουν και να συνδράμουν σε όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον Δήμο Ιωαννιτών και την Γαλακτοκομική Σχολή αλλά και τον αδερφό φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας. Εγώ σήμερα όπως είδατε έδειξα μια παρουσίαση που αφορά κάποιες καλές πρακτικές που γίνονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον ελλαδικό χώρο και ευελπιστώ αυτή η γνώση και επικοινωνία που είδαμε σήμερα να έχει συνέχεια.